Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στη Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου και στις δημοσκοπήσεις. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, όπου πάρθηκαν οι αποφάσεις για το μεταναστευτικό προσφυγικό και μάλιστα αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ανακοινωθούν και από τον εκπρόσωπο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, οι αποφάσεις αυτού του Υπουργικού, το οποίο τελέστηκε φυσικά στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων, των τραγικών επεισοδίων που είχαμε στη Μόρια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, καθώς και επίσης το αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής. Θα σας δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, αλλά και τις δικές σας πληροφορίες. Και το ρεπορτάζ σας από τις περιοχές σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Άττικα TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Άττικα TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attikatv.gr. 211-27-007-11 το τηλέφωνο του σταθμού, αλλά και www.attikatv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου μπορείτε να μας καλείτε, να μας παρακολουθείτε καθημερινά μέσω live streaming ή να βλέπετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σταθμού και τις συνεντεύξεις, αλλά και τις εκπομπές μας. Πάμε κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες και για το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και για την, τι έχουμε μετά, μάλλον η επόμενη μέρα στη Μόρια, τι έγινε μετά τα χθεσινά τραγικά επεισόδια. Σωσό, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποσυμφόρηση των νησιών και την αντιμετώπιση βεβαίως του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στη σκιά της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες στη Μόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε δύο μήνες θα έχει αποσυμφορηθεί η κατάσταση στον καταβλισμό της Μόριας. Παράλληλα, μαζί με το νομοσχέδιο για το άσυλο, που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες για παροχή ασύλου, αλλά και τις διαδικασίες επιστροφής όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως αποφασίστηκε, θα τρέξουν δύο προγράμματα, τα οποία θα αφορούν άτομα ευάλωτων ομάδων. Ειδικότερα, το ένα πρόγραμμα θα αφορά 40.000 άτομα ευάλωτων ομάδων με χρηματοδότηση από την Κομισιόν, ενώ το δεύτερο θα αφορά 16.000 άτομα που θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία και δομές σε όλη την χώρα, Γιώργο. Μάλιστα, αναμένουμε... είναι και ο σχεδιασμός που είχε υποθεί από τον αρμόδιο υπουργό και το προηγούμενο διάστημα. Θα μοιραστούν επί της ουσίας, θα μοιραστούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες για την αποσυμφόρηση των νησιών στις 13 περιφέρειες ισομερώς. Τουλάχιστον αυτό έλεγε ο σχεδιασμός και μένει φυσικά να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδιασμού. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Πέτσα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, οπότε αναμένουμε. Μάλιστα, από εκεί και πέρα να δούμε τι έχουμε σήμερα από τη Μόρια μετά τα χθεσινά, η επόμενη μέρα στη Μόρια μετά την... άλλο ένα φωνικό περιστατικό που είχαμε χθες, φωτιές, πού προσανατολίζονται οι αρχές και ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, σοκαριστικές πραγματικά είναι οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς στη Μόρια, που εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες οδήγησε βεβαίως σε βία επεισόδια και σε επίθεση μεταναστών προς τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Οι φωτογραφίες, μάλιστα, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν πώς από τα κοντέινερ που κάηκαν και στα οποία μένουν οι μετανάστες στον καταβλισμό, που έχει χαρακτηριστεί κολαστήριο, έχουν απομείνει μόνο οι σκελετοί. Σήμερα στην περιοχή επικρατεί σχετική ηρεμία, θα λέγαμε. Γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν οι περιφερειακές ζημιές που έγιναν από τα επεισόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ξεκινήσει διανομή φαγητού, ενώ έχει αποκλειστεί το καμένο από χθες τμήμα του καταβλισμού, αλλά και τα κατεστραμμένα κοντέινερ, όπως αυτά της διοίκησης του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης. Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, και ενώ αμέσως κυκλοφόρησαν φήμες
για νεκρούς ακολούθησαν τα επεισόδια και οι μετανάστες όχι μόνο δεν άφηναν τα πυροσβεστικά να προσεγγίσουν για να σβήσουν τη φωτιά, αλλά επιτέθηκαν σε αυτά με τεράστιες πέτρες. Τώρα, Γιώργο, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό, θα πούμε πραγματικά από αυτό το θρίλερ έναν απολογισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει ένας... Εμείς θα βασιστούμε στις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας, γιατί μέχρι και αυτή την ώρα πραγματικά είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών. Έτσι ακριβώς. Αλλά προσπαθεί να ρίξει φως στην υπόθεση η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Ακριβώς. Και σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, με την εν λόγω ανακοίνωση, υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος νεκρός και πρόκειται για μια γυναίκα η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με γιο ταχύ στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν αναφέρει κάτι για δεύτερο νεκρό, όπως ανέφεραν αρκετοί που. Δηλαδή, έχει βγει αρχικά στο φως... είχε ακουστεί και είχε βγει επί της ουσίας και στα πρωινά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες και χθες το βράδυ αργά. Ακριβώς, που έκαναν λόγο για ένα βρέφος. Αυτό δεν το επιβεβαιώνει το Υπουργείο. Σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες του νησιού, οι πρόσφυγες είχαν ανασύρει το σώμα, το άψυχο σώμα του μικρού Μαρού από τα αποκαίδια του κοντέινερ, το οποίο ήταν καμένο και θρυνούσαν περιφέροντάς το μέσα στον χώρο του καταβλισμού. Αυτό είχε βγει στο φως της δημοσιότητας. Ο λόγος, Γιώργο, που το Υπουργείο δεν κάνει λόγο για νεκρό. Για νεκρό βρέφος, πιθανολογείται πως είναι επειδή δεν έχουν καταφέρει ακόμα οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ να εισέλθουν στον καταβλισμό και βεβαίως να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε τα απορίσματα των αρμοδίων για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι πληροφορίες και ειδικά σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών. Πάντως, σωσό, αυτό το περιστατικό χθες προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και για άλλη μια φορά. Μπήκε πρώτο στην ατζέντα το ζήτημα το προσφυγικό. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία επιρρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την τραγωδία στη Μόρια. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία με τους χειρισμούς της έχει οδηγήσει την κατάσταση εκτός ελέγχου, χωρίς διάθεση να κάνει κάτι άλλο πέρα από επικοινωνιακές κινήσεις, είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση των νησιών και να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη για την επίλυση του μεταναστευτικού. Από την άλλη, το κίνημα αλλαγής έκανε λόγο για τη φωτιά και για τα επεισόδια. Συγκεκριμένα, η αρχηγός του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία ευχήθηκε να τελειώσει γρήγορα αυτή η δύσκολη νύχτα, ήταν η χθεσινή της ανακοίνωση, και μάλιστα υποστηρίζει πως οι υπεύθυνοι άργησαν να κινητοποιηθούν και ζητάνε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ήταν η χαρακτηριστική της δήλωση ότι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, Γιώργο. Και να αλλάξουμε τελείως θέμα, να πάμε και σε ένα νεκρό που είχαμε σήμερα το πρωί, σήμερα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σ' ακούμε, Σουσό. Τραγική κατάληξη, Γιώργο. Είχε ο καυγάς ανάμεσα σε τέσσερις τοξικομανείς έξω από το σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους τέσσερις άνδρες δέχτηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι, ενώ βρισκόταν στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στον αριθμό 197, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Ο άνδρας, η ηλικία του οποίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου μάλιστα κατέληξε. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι τρεις τοξικομανείς, Γιώργο, ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι έχουν προσαχθεί στη Γαδά, ενώ την έρευνα διενεργεί η ασφάλεια, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωσό. Θα πάμε τώρα στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της εκπομπής και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στην επικαιρότητα να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να δούμε το φιλεράκι. Όχι, πάω κατευθείαν στον καλεσμένο της εκπομπής για το αυτοδιοικητικό κομμάτι, όπως σας προείπα. Είναι μαζί μας ο κύριος Λάζαρος Λασκαρίδης, είναι αντιδήμαρχος Καλλιθέας και επικεφαλής της παράταξης Τώρα Καλλιθέα. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδη. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαίρομαι Λασκαρίδη. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Τα λέμε και μετεκλογικά, τα είχαμε πει και προεκλογικά, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία. Είστε αντιδήμαρχος πια στο Δήμο Καλλιθέας, αλλά πολιτισμού εκτός αυτού, και κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Θα πούμε και για αυτό το κομμάτι, το χαρτοφυλάκι που έχετε αναλάβει, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τις συνενέσεις και τις συγκλήσεις ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις. Είστε επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Τώρα Καλλιθέα, αλλά είστε και αντιδήμαρχος, που σημαίνει ότι έχει γίνει μια προγραμματική συμφωνία με την διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας και τον κύριο Δημήτρη Κάρναβο.
πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν μια σύγκληση σε αυτό το κομμάτι μετά από μια προεκλογική περίοδο όπου ήταν ιδιαίτερα θερμή, όχι μόνο στο δικό σας Δήμο, γενικότερα. Ήταν απαραίτητη. Η σημασία είναι αυτό. Το πνεύμα του νομοθέτη, εγώ ήμουνα ένας από τους πρώτους του αυτοδιοικητικού χώρου που πριν κάνει η κυβέρνηση, πριν γίνουν οι εκλογές του 2015, οι βουλευτικές, και μπει θέμα απλής αναλογικής, εγώ ήμουν σταθερά υπέρ της απλής αναλογικής. Όπως είμαι και σταθερά υπέρ της απλής αναλογικής ως παγίου εκλογικού συστήματος σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Όταν λοιπόν είσαι υπέρ της απλής αναλογικής και εφόσον υπάρξει κάποια σύγκληση, είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να μπεις σε κάποια διοίκηση ή να στηρίξεις κάποια διοίκηση για την απαραίτητη συμμετοχή. Τόσα χρόνια φωνάζαμε γι' αυτό, θέλαμε την απλή αναλογική. Τώρα λοιπόν που δίδεται η ευκαιρία, πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας τα μηνύματα που μας στέλνουν οι πολίτες. Οι πολίτες αποφάσισαν την επανεκλογή του σημερινού δημάρχου. Είμαστε η παράταξη αντιπολίτευσης που άσκησε τη μεγαλύτερη αντιπολίτευση όλα αυτά τα 5 χρόνια, τη θητεία 2014-2019. Και μας έδωσε το ποσοστό και προεκλογικά, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Μας έδωσε το ποσοστό που μας έδωσε. Μας είπε ότι θα πάρουμε 1% περισσότερο από ό,τι πήραμε την προηγούμενη φορά. Είμαστε ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως, από εκεί και πέρα, ο Δήμος έπρεπε να διοικηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερες συγκλήσεις. Και αφού από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ σε επικεφαλής παράταξης ένα συγκεκριμένο τομέα, και συνάδελφός μου, κυρία Κοσμίδου, που εκλέχθηκε την παράταξη δική μας, είναι αντιπρόεδρος μιας δημοτικής επιχείρησης. Καλούμαστε λοιπόν σε αυτόν τον τομέα του ο καθένας να υλοποιήσουμε όλα αυτά που λέγαμε. Με τον Δήμαρχο υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία, τον κύριο Κάρναβο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οπότε θα υλοποιήσουμε τις συγκεκριμένες πολιτικές που λέγαμε στους τομείς μας. Επειδή σας φέρνω ως παράδειγμα, γιατί φαντάζομαι έχει γίνει το ανάλογο και σε άλλους Δήμους, δεν είστε ο μόνος Δήμος. Εμάς υπάρχει ιδιαιτερότητα να είμαστε, εμείς είμαστε εντελώς ανεξάρτητη παράταξη. Υπάρχουν απόλυτο πολιτικό φάσμα στα στελέχη μας, αλλά σε σχέση με τον ευρύ χώρο που είμαι καταγεγραμμένος εγώ πολιτικά, είναι διαφορετικός από αυτόν τον Δημάρχου και ίσως δεν θεωρούνται όμορφοι χώροι. Ίσως εμάς να είναι αυτό. Συνήθως οι συγκλήσεις ήταν μεταξύ συγγενικών. Ίσως αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, φαντάζομαι είναι ερώτημα και των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν, είναι πρώτον, αν αυτό σημαίνει αυτόματο ότι σταματάει από εσάς η αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή ή ενδεχομένως να βλέπετε λίγο πιο ομαλά τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, γιατί είπατε και εσείς ο ίδιος ότι το προηγούμενο διάστημα ασκήσατε δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή. Αλλά ποτέ δεν υπήρχε ούτε χτύπημα κάτω από τη μέση, ούτε λαϊκισμός. Σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού σας λέω, μιλάω και πάντα. Σας το διαβεβαίωσουν και όλοι. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι στο ίδιο ερώτημα, ένα υποερώτημα, αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε αυτή τη συνεργασία. Εντάξει, δεν είναι σαν την κυβερνητική συνεργασία που τερματίστηκε το αρχές του χειμώνα του 19. Δεν μπορώ να απαντήσω κόκκινη γραμμή σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό που υπάρχει και είναι σε απόλυτη συμφωνία με τον Δήμαρχο είναι ότι φυσικά, συγκεκριμένα, εμείς είμαστε ως αντιδήμαρχος εγώ έχω ένα κομμάτι του προϋπολογισμού. Αυτά δεν καταψηφίζονται, είναι δεδομένα. Γιατί συμμετέχουμε στη Δημοτική Αρχή τώρα, μην εμφανιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, σε τοπικά ζητήματα διαφορετικής σημασίας, φυσικά και μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή σύγκληση. Γιατί πολλές φορές, να σας πω κάτι, και η δική μου η παράταξη να διαφωνήσει, μπορεί να συμφωνήσει κάποια άλλη με τον Δήμαρχο. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καλλιθέας υπάρχει αναμφισβήτητη πλειοψηφία και μπορούμε και λειτουργούμε μέσα από διάλογο και στον τομέα του ο καθένας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για τους δημότες. Επειδή μιλήσατε για την απλή αναλογική, θέλω ένα σχόλιο σας για τις κινήσεις της παρούσας κυβέρνησης αμέσως μετά. Διαφωνώ πέρα για πέρα. Ο κόσμος ψήφισε με διαφορετικά κριτήρια ή τουλάχιστον γνώρισε ότι υπήρχε το εκλογικό σύστημα. Μιλάμε πάντα της για να καταλαβαίνει ο κόσμος για τις αλλαγές που έγιναν στην πορεία. Στην πορεία από τη σημερινή κυβέρνηση. Με διάφορες τροπολογίες που έγιναν επί του Κλεισθένη. Λοιπόν, είναι ριζική η διαφωνία μας.
όμως, γιατί θεωρούμε ότι εμείς στην Καλλιθέα καταφέραμε γιατί πετύχαμε την πλειοψηφία. Δεν είχαμε ανάγκη από κανέναν απ' έξω. Καταλάβατε. Δεν σας διευκολύνει όμως αυτό σαν διοίκηση. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν σας διευκολύνουν. Όχι. Όταν είσαι σίγουρος για αυτό που πας να κάνεις και θεωρείς ότι έχεις τα εχέγγυα και έχεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις και το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, όχι. Και εγώ προσωπικά και η παράταξη δική μου διαφωνούμε. Άλλο ήταν. Και πολλές φορές να σας πω και πόσα λάθη υπάρχουν ακόμα και σε αυτές τις τροπολογίες που γίνανε από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης. Στη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, σας φέρω ένα παράδειγμα στο Δήμο Καλλιθέας, που έχει η παράταξη που διοικούσε και είναι και η πλειοψηφούσα στο σύνολο της γενικότερης πλειοψηφίας, η παράταξη του κυρίου Καρναμπού, θα έβγαζε ένα περισσότερο στην Οικονομική Επιτροπή, αν δεν είχε κάνει τις αλλαγές ο κύριος Θεοδωρικάκος. Σε άλλους Δήμους, βέβαια, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το. Δεν πρέπει όμως το εκλογικό αποτέλεσμα που έχουμε, τις εντολές που δίνουν οι πολίτες με την ψήφο τους, δεν πρέπει να ερχόμαστε μετεκλογικά για να τις αλλάζουμε. Αν και είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για εκλογές, η δική σας παράταξη παραμένει ως παράταξη, δηλαδή συνεχίζει την πορεία της. Παραμένει ως παράταξη, συνεχίζει την πορεία της. Δεν είμαστε στις συμπράτουσες παρατάξεις που λίγο πολύ σε ένα βαθμό ίσως αναστέλλεται η δραστηριότητά τους, τουλάχιστον εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς παραμένουμε ως παράταξη, αυτόνομη παράταξη. Να σας φέρω στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα πρώη μερησίες, παίρνω ως επικεφαλής παράταξης το λόγο και αν χρειαστεί απαντώ ως αντιδήμαρχος μετά. Και δεν είναι ότι πατάμε σε δύο βάρκες, πατάμε στο έδαφος και πατάμε γερά, ισχυρά και δυνατά. Δεν έχουμε κανένας είδους τέτοιο πρόβλημα. Χαρτοφυλάκιο, ένα χαρτοφυλάκιο ιδιαίτερο και ένα χαρτοφυλάκιο πολύ σημαντικό και για την Καλλιθέα, γιατί έχει και στο προηγούμενο διάστημα και φαντάζομαι έχει να δείξει και στο μέλλον. Γιατί η επιλογή αυτού του χαρτοφυλακίου, του πολιτισμού? Θα σας μιλήσω απόλυτα ειλικρινά. Γιατί είναι η αντιδημαρχία εκείνη που μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα με τον Δήμαρχο. Γιατί? Είναι ο πολιτισμός. Είναι διαφορετικά. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί να συμφωνήσουμε και σε άλλα στην πορεία. Δεν είναι όλα, η ζωή εξελίσσεται. Αλλά είναι διαφορετικά η κοινωνική πολιτική που, αν θέλετε, μπορεί να είχαμε και κάποιες προγραμματικές διαφορές. Λέω τώρα, παίρνω ως υπόθεση εργασίας. Ο πολιτισμός ενώνει. Και όλα αυτά τα χρόνια στην αντιπολίτευση και όταν ξεκίνησα να δημιουργήσω αυτή την παράταξη στην Καλλιθέα, θεωρούσα ότι στον πολιτισμό η Καλλιθέα υπολοιπόταν τότε. Είμαι υπέρ της λογικής όχι των πολλών και σκόρπιων εκδηλώσεων τμηματικών. Είμαι υπέρ της λογικής ότι πρέπει να φτιάξουμε θεσμούς σε αυτή την πόλη, στον τομέα του πολιτισμού. Και αυτοί δηλαδή οι θεσμοί... διοργανώσεις που να έχουν διάρκεια, που να επαναλαμβάνονται τα επόμενα χρόνια και να μείνουν, γιατί όλοι είμαστε προσωρινοί από οτιδήποτε. Και από δημαρχίες και από αντιδημαρχίες και από αντιπολιτεύσεις. Το θέμα είναι να αφήσουμε θεσμούς. Και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, αξιοποιώντας και τα τμήματα ερασιτεχνικής δημιουργίας του Δήμου, αλλά κάνοντας, επιλέγοντας και παραστάσεις, συναυλίες, καλλιτέχνες, να φέρουμε ακόμα πιο ψηλά τον πολιτισμό στην Καλλιθέα. Τι έχετε σαν στόχο το επόμενο διάστημα, πώς σκέφτεστε ή ενδεχομένως πώς είχατε σκεφτεί προεκλογικά, ναι. Γιατί φαντάζομαι ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος που θα υλοποιήσετε τώρα το έχετε πει και στους καλλιθεώτες και το προηγούμενο διάστημα λόγω των εκλογών. Λοιπόν, αυτούς τους θεσμούς θα αρχίσουμε από το νέο χρόνο να υλοποιούνται, να δημιουργούνται. Να δημιουργούνται, να υλοποιούνται. Έχουμε βέβαια, υπάρχουν και άλλοι θεσμοί στο Δήμο Καλλιθέας. Παραδείγματος χάρη οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, οι οποίες ξεκίνησαν επί του σημερινού Δημάρχου το 2014, φυσικά και θα συνεχιστούν. Και ό,τι άλλο υπάρχει θα συνεχιστεί. Θα διευρυνθεί. Παραδείγματος χάρη θα επιχειρήσουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια θεατρική ημέρα την εβδομάδα στην Καλλιθέα, τουλάχιστον για τους κειμένους μήνες. Ο στόχος μας τώρα που είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι να λειτουργεί κάθε μέρα και δωρεάν ο δημοτικός κινηματογράφος παίζοντας παιδικές ταινίες για τα παιδιά. Επίσης θα τα πούμε όλα από ό,τι φαίνεται τώρα εδώ. Θα πω και αυτό το τελευταίο και θα σταματήσω. Θα μπούμε και στη λογική της καθιέρωσης και
βλέπετε εδώ θα ακούσετε και πράγματα τα οποία είναι ανέξοδα, δεν έχουν κόστος. Θα κάνουμε και διάφορες βραδιές ιστορικές διαλόγου για μεγάλα ζητήματα ιστορικά, όπως είναι ο εμφύλιος, όπως είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ένα κομμάτι θα πω στον κόσμο που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει, που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είστε και γνωστός δημοσιογράφος, έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τέτοιου είδους έρευνες, όπως είναι ιστορικά δεδομένα, ιστορικά στοιχεία. Οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, και νομίζω ότι λείπει από την πόλη μας αυτό. Μία πόλη, η οποία εντάξει όλες οι πόλεις έχουν ιστορία, αλλά η Καλλιθέα έχει μία ιστορία στη ζωή της νεότερης Ελλάδας. Δηλαδή και την περίοδο του εμφυλίου, των Δεκεμβριανών, για να πηγαίνω προς τα πίσω. Έχει στην περίοδο του Εθνικού Διχασμού, έχει μία πολύ μεγάλη, έχει αναδείξει πάρα πολλά πνευματικά πρόσωπα. Όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να τα κάνουμε κτήματα των Καλλιθεατών. Για όσους γνωρίζουν πολλά να μάθουν περισσότερα, για όσους δεν γνωρίζουν να ενημερωθούν για όλα αυτά και να συμμετάσχουν. Να ξαναφέρουμε και το διάλογο στην καθημερινότητα των πολιτών. Το διάλογο ακόμα και για ιστορικά πνευματικά ζητήματα. Ακόμα για αυτά. Και βέβαια μπορούμε να υποσχεθούμε και να το προετοιμάσουμε στην πορεία, ειδικά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, και ένα πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό καλοκαίρι. Θέλουμε δηλαδή ο Καλλιθεάτης να έχει τη δυνατότητα να είναι στην πόλη του και να απολαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα από την πλευρά του καλλιτεχνικού κομματιού και του ιστορικού. Θα το βάλουμε πάλι στην πορεία, δηλαδή λέω τώρα, μπορεί να γίνει ένα αφιέρωμα στους διατελέσαντες δημάρχους της Καλλιθέας, ιστορικό, που αυτό δεν μας κοστίσει τίποτα ως Δήμος. Τίποτα, και θα μάθει, παραδείγματος χάρη. Προσωπική έρευνα και μεράκι. Ναι, ποιος ήταν, σας βάζω κάποια ονόματα τοπικών οδών, ο Αραπάκης που ήταν δήμαρχος Καλλιθέας, ο Νικολάος Ζερβός, στελέχη της διοίκησης του Δήμου. Και έτσι θα γνωρίσει και ο Καλλιθεάτης καλύτερα την πόλη του. Γιατί είναι μια πόλη η οποία είναι ανάμεσα στην Αθήνα και στον Πειραιά. Είναι ένα κέντρο το οποίο όμως έχει καταβολές και του λιμανιού από τη μία πλευρά και του Σαλονιού, όπως το λέγαμε με τους παλιούς όρους. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία πρέπει να τα αναδείξουμε στην Καλλιθέα και θα τα αναδείξουμε. Πραγματικά σας μιλώ με πλήρη συνείδηση ότι θα δουν πάρα πολλά πράγματα οι Καλλιθεάτες στον πολιτισμό, γιατί είναι με πολύ αγάπη, με πολύ κέφι, με μεράκι όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης θέλουμε και τις προτάσεις τους για όλα αυτά. Δεν υπάρχουν εφοστήλες. Δέχεστε προτάσεις από τους πολίτες. Βεβαίως. Σε όλο αυτό το σχεδιασμό που έχετε κάνει, κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ναι, χωράει σε όλο αυτό? Είναι, θα έχετε μία πορεία κοινή ουσιαστικά στο πολιτισμό? Είναι το κέντρο πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι ένα πανατικό, για να μην πω πανελλήνιο. Δηλαδή, άμα όμως εμείς είχαμε επαναπαυθεί σε αυτό, θα λέγαμε ότι εντάξει, έρχονται εκδηλώσεις στο κέντρο πολιτισμού, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Και ο το θέμα εμείς, ξέχωρα από τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, οι οποίες αφορούν το σύνολο του πληθυσμού της Αττικής τουλάχιστον, εμείς θέλουμε να ξαναφέρουμε και τον πολιτισμό στη γειτονιά. Γι' αυτό θα δείτε, ειδικά από την Άνοιξη και προς το καλοκαίρι, σειρά εκδηλώσεων, ακόμα και αναβίωση εθήμων, οι οποίες είχαν σχέση με που υπήρχαν στο παρελθόν, για να ξαναφέρουμε και τον πολιτισμό στη γειτονιά. Έχω την αντίληψη ότι ο χειμώνας δεν προσφέρεται για διαμελισμό εκδηλώσεων. Ο χειμώνας πρέπει να είναι πιο μαζεμένος. Πιο μαζεμένος, γιατί δεν βοηθάνε πολλές φορές και οι καιρικές συνθήκες. Ναι, αλλά το καλοκαίρι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλωμένο. Δηλαδή, η Καλλιθέα έχει γειτονιές οι οποίες έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Όλες βέβαια συνθέτουν την Καλλιθέα. Αλλά θα επιχειρήσουμε όχι μόνο στο κέντρο, αλλά να δώσουμε ζωή ή ακόμα περισσότερο ζωή και σε γειτονιές, περιοχές όπως τις Τζιφιές, η περιοχή της Καροκόπου και όλα αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας με συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, οι προτάσεις δεν θα είναι θέλω το δημοσιογράφο κύριο Λεμό από το δημοσιογράφο Λασκαρίδη. Ναι, ή τη τραγουδίστρια να έρθει. Δεν είναι εκεί, αλλά
κάτι που μπορεί να γίνει στην γειτονιά, κάτι που μπορεί να γίνει. Εμείς θέλουμε μαζί με τους δημότες να δημιουργούμε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι και αυτό θα είναι κάτι που θα υλοποιηθεί και θα πάρει σάρκα και ωστά. Όταν ήσασταν προεκλογικά, που κυκλοφορούσατε πολύ στο δρόμο, γιατί είστε και ένας αυτοδιοικητικός που βρίσκεστε στο δρόμο, συνομιλεί με τον κόσμο. Τι σας έλεγαν για τον πολιτισμό στην Καλλιθέα, τι τους έλειπε περισσότερο, τι έλειπε περισσότερο στους πολίτες? Ναι, κοιτάξτε, ο πολίτης, το έχετε δει και εσείς με την τεράστια εμπειρία που έχετε στον χώρο της αυτοδιοίκησης, ο πολίτης στα 2, 3, 5, 10 λεπτά που θα σε συναντήσει προσπαθεί να βάλει 10 διαφορετικά θέματα. Όλα τα θέματα που γιατί είναι όλα τα παράπονα του. Το θέμα όμως της αποκέντρωσης των εκδηλώσεων ήταν... Δηλαδή, η πάνω και η κάτω γειτονιά, θέλαν περισσότερες εκδηλώσεις. Να μοιράσετε ουσιαστικά τις εκδηλώσεις σε όλα τα κομμάτια της Καλλιθέας, όσο είναι εφικτό. Σας λέω, το καλοκαίρι είναι πιο εφικτό αυτό. Το χειμώνα δεν είναι, γιατί είναι συγκεκριμένοι στεγασμένοι χώροι που κάνεις. Έχεις το Δημοτικό Θέατρο, έχεις το Δημοτικό Κινηματογράφο, Παύλα Κινηματοθέατρο, έναν άλλο χώρο που είναι μέσα σε σχολείο, και λοιπά, στο παλιό εργοστάσιο της Ιζόλα, το χειμώνα είναι λιγότερες οι δυνατότητες που έχεις να κάνεις. Γενικά νομίζω, κύριε Λεμέ, ότι πρέπει να βλέπει ο πολίτης και θέλει όχι να πηγαίνει στο δήμαρχο ή στον αντιδήμαρχο, να πηγαίνει ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος σε αυτόν, γιατί εκεί είναι και η ουσία. Ξέρουμε, εμείς έχουμε την εμπειρία ότι κάνεις το ρεπορτάζ επί τόπου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα το επιτύχουμε, αυτή τη λειτουργία θα την επιτύχουμε αυτή την τετραετία ή σε ένα βαθμό και ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι υπήρχε. Και θα λειτουργήσουμε έτσι και νομίζω ότι θα φέρουμε το καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Εννοείται το επόμενο διάστημα φυσικά θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και περισσότερες εκδηλώσεις, να πούμε και περισσότερα πράγματα και όπως είπα και στον πρόλογο μου πριν σας παρουσιάσω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το αυτοδιοικητικό κομμάτι, γιατί μιλάμε για μια σύμπραξη, μια συνεργασία, να είμαι ακριβής, μια δημοτικής παράταξης με την διοίκηση. Και θέλουμε να δούμε πώς θα δοκιμαστεί αυτό και στο... Σας το είχα πει και προεκλογικά αυτό. Ότι είστε ανοιχτός... Όχι, όχι τόσο. Μην είχατε ρωτήσει αυτό, νομίζω εκεί δεν είχα δώσει τόσο ξεκάθαρη απάντηση. Αλλά σας είχα πει το εξής. Ότι εδώ ουσιαστικά μέχρι τώρα, από το 2012 μέχρι το 2019, ο τόπος κυβερνάται με συνθήκες απλής αναλογικής. Δηλαδή είχαμε στην αρχή την... κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 12, τις δεύτερες Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Δημάρ, μετά Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να διοικηθεί ένας Δήμος όσοι δεν καταφέρουν να συνεργαστούν σε Δήμους και να φέρουν ένα αποτέλεσμα, να συνεργαστούν ή να δοκιμάσουν, αν θέλετε, τη συνεργασία. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις και πώς θα πάει αυτή η συνεργασία. Όσοι όμως δεν καταφέρουν να δοκιμάσουν εξ αρχής τη συνεργασία, είναι άξιοι της μοίρας τους. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Βλέπουμε όμως, κύριε Λασκαρίδη, και έχει ενδιαφέρον, επειδή το αναφέρετε και εσείς, βλέπουμε παραδείγματα που ακόμα δεν μπορούν να βρουν το βηματισμό, δηλαδή να γίνει η διοίκηση του Δήμου. Έχουμε τα παραδείγματα της Θεσσαλονίκης, παραδείγματα Δήμων της Αττικής. Δεν φαίνεται ότι έχουμε τόσο... Είναι σαν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους πρώτον και την απλή αναλογική την ίδια, αλλά κυρίως το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες. Οι πολίτες, γιατί να σας πω κάτι, οι συνεργασίες δεν απαραίτητο γίνουν μόνο στη διοίκηση, μπορεί να γίνουν και στην αντιπολίτευση. Να στηρίζεις αποφάσεις. Έτσι. Άρα πρέπει η συνεργασία να γίνεται και στα δύο επίπεδα. Γι' αυτό δεν γίνεται. Θα τους είχε βγάλει εκείνους δημάρχους αν δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και σας λέω, δεν απαραίτητο να συνεργαστεί ο καθένας με την εκάστοτε διοίκηση, να συνεργαστεί με παρατάξεις αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Αυτό είναι το νόημα της ψήφου. Και άμα θέλουμε την απλή αναλογική, που η απλή αναλογική δεν θέλει το δήμαρχο αφέντη, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν τώρα από τη σημερινή κυβέρνηση, αυτό είναι το νόημα και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε. Καλή συνέχεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Και καλή θητεία. Καλή και δημιουργική θητεία. Να είστε θητεία. Καλά κι εσείς. Επιτυχίες πάντα στην εκπομπή. Να είστε καλά. Μαζί με τη συνέχεια και τη συνέπεια που έχετε πάντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις και μετά από το αυτοδιοικητικό κομμάτι επιστρέφουμε πάλι στην επικαιρότητα. Θα δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση πώς διαμορφώθηκε χθες στη Μόρια. Ακούσατε και στην αρχή της εκπομπής τις τελευταίες εξελίξεις τόσο σε σχέση με το Υπουργικό όσο και με το τι νεότερα έχουμε από το κίτ της Μόριας. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μια γυναίκα από το Αφγανιστάν έχασε τη ζωή της στο κέντρο υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα καλωδίου στην οροφή του κοντέινερ που διέμεναν η άτυχη γυναίκα μαζί με το παιδί της, άλλη μια γυναίκα επίσης με το παιδί της και ένα ζευγάρι με τα 6 παιδιά του. Πλην της άτυχης γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη, οι υπόλοιποι που διέμεναν στο κοντέινερ βρέθηκαν ζωντανοί, παρά τις πληροφορίες που ήθελαν στα θύματα να βρίσκεται και το βρέφος της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της. Η φωτιά που ξέσπασε επεκτάθηκε σε ακόμη 7 γειτονικά κοντέινερ, οι κάτοικοι των οποίων βρέθηκαν όλοι ζωντανοί. Από το χώρο μεταφέρθηκαν για ανάλυση και 2 κουβέρτες, μεταξύ των οποίων και μια κουβέρτα που περιέφερε ομάδα των μεταναστών ως δήθεν καμένο μωρό που είχε καμένα ρούχα, ενώ στην άλλη κουβέρτα βρέθηκε ανθρώπινος ιστός και έχει ληφθεί δείγμα DNA μήπως πρόκειται για τον ιστό της θανούσας. Η αντίδραση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ήταν άμεση, ωστόσο υπήρξε δυσκολία να προσεγγίσουν στο χώρο, αφού οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εξεγέρθηκαν και κινήθηκαν εναντίον τους, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά. Επικράτησε χάος με την αστυνομία να αναγκάζεται να κάνει χρήση χημικών ώστε να επιβληθεί η τάξη και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης μεταφέρθηκαν 17 άτομα, 9 άντρες, 6 γυναίκες και 2 παιδάκια, όλοι τους με ελαφρά τραύματα για τα οποία τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ επίσης στα επεισόδια τραυματίστηκαν ελαφρά 4 αστυνομικοί και 1 πυροσβέστης. Από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού του χώρου και αποκατάστασης των ζημιών, ενώ εντός της ημέρας θα μεταφερθούν 250 μετανάστες σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας, ως μια πρώτη ανακούφιση της δομής, στην οποία φιλοξενούνται περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι. Η μεταφορά προσφύγων από τη Μόρια σε άλλες δομές στην ενδοχώρα αναμένεται να συνεχιστεί, ώστε ως τον χειμώνα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ίση κατανομή του κόσμου στην ενδοχώρα και πρωτίστως σε ξενοδοχεία και διαμαρίσματα που νοικιάζονται. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απίφθινε κάλεσμα προς νέους αλλά και διεύρυνση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την εκδήλωση που πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες ακριβώς, η νεολαία του κόμματος. Πάμε να δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Από το φεστιβάλ νεολαία Σπούτνικ του ΣΥΡΙΖΑ εξήγηλε το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για την αριστερά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, απευθύνοντας συγχρόνως κάλεσμα σε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στο κόμμα. Είναι σήμερα που με τη δημοσιοποίηση της διακήρυξής μας, που με το δημοκρατικό μας προσκλητήριο σε κάθε νέα και σε κάθε νέο, σε κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη, σε κάθε ενεργό πολίτη αυτού του τόπου, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την αριστερά και για τον τόπο. Και σήμερα μαζί μας ενώνονται δεκάδες χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες με διαφορετικές καταγωγές και παραδόσεις για να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ, τη μεγάλη προοδευτική παράταξη της νέας εποχής. Και ξεκινάμε από εδώ, από το φεστιβάλ, από την γιορτή των νέων ανθρώπων. Γιατί κόμμα που δεν ξεκινάει από τους νέους, δεν συγκινεί τους νέους, δεν δίνει χώρο στους νέους, δεν μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε στο ακροατήριό του ότι το κόμμα δεν είναι ο ίδιος, αλλά οι απλοί πολίτες που στήριξαν την προοδευτική συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη προοδευτική παράταξη των καιρών μας, η μεγάλη που θέλουμε και οραματιζόμαστε να είναι η μεγάλη κυβερνός αριστερά της εποχής μας, δεν είναι ο δρόμος των λίγων, ούτε των πεφωτισμένων. Είναι ο δρόμος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ που ονειρευόμαστε δεν είναι τα κομματικά στελέχη του, δεν είναι οι βουλευτές του, δεν είναι οι τοπικοί του άρχοντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ονειρευόμαστε δεν είναι ο πρόεδρός του, δεν είμαι εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εσείς, όλοι εσείς,
οι άνθρωποι που τον στηρίζουν, ο κάθε νέος ή κάθε νέα που αποφασίζει να έχει αύριο σε αυτή τη χώρα, ο άνθρωπος της δουλειάς, ο άνεργος, ο άνθρωπος του πολιτισμού και των γραμμάτων, ο αυτοαπασχολούμενος, ο αγρότης, αυτός που επιχειρεί στην οικονομία με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, ο επιστήμονας, ο τεχνίτης, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός που επέλεξε παρά την τρομοκρατία και το μπούλινγκ το 2015 να ψηφίσει για μια άλλη εποχή στη χώρα, για να υψώσει ψηλά το ανάστημα της περηφάνειας αυτού του λαού. Εφόσον η ομιλία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τα έντονα επεισόδια και τη φωτιά στη Μόρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα δυσάρεστα γεγονότα. Ανεξάρτητα ποια είναι η καταγωγή τους, ανεξάρτητα ποιο είναι το χρώμα τους, ανεξάρτητα ποια είναι η θρησκεία τους, είναι άνθρωποι. Και είναι άνθρωποι και πρέπει να είναι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, ακούσαμε τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την κομματική οργάνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναφέρθηκε σε όλα αυτά. Φυσικά, επέριψε και ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση. Θα πάμε τώρα στις χρηστικές πληροφορίες, γιατί έχουμε προγραμματισμένες απεργίες, αλλά έχουμε και επιστροφή του δακτυλίου. Όλα αυτά θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Για την προσοχή, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ 24 απεργία και η ΑΔΔ, δηλαδή στον δημόσιο τομέα, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί. Μέχρι πριν από λίγο, Γιώργο, δεν είχε ανακοινωθεί τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όμως τελικά τη Τετάρτη θα λειτουργήσουν, θα υπάρχουν λεωφορεία από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Και την επόμενη μέρα της πανελλαδικής απεργίας, την 5η, 3 του μηνός, θα έχει στάση εργασίας στο μετρό από τις 12 έως τις 3 και επίσης έχει προκηρυχθεί 24 απεργία για ΟΣΕ και για προστιακό σιδηρόδρομο. Άρα να επαναλάβουμε, Κατερίνα, γιατί αυτό νομίζω πέραν των ποριών που θα γίνουν στο κέντρο και των συγκεντρώσεων που φυσικά όσους κατέβουν στο κέντρο τους ενδιαφέρει πολύ, ενδιαφέρει πολύ και το πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα. Ακριβώς. Και από ό,τι μας είπε, συνοψίζω, 9 με 9 το βράδυ της Τετάρτης θα έχουμε μόνο λεωφορεία. Θα έχουμε όλα τα μέσα εκτός από λεωφορεία. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τώρα πληροφορίες μας λένε αυτό. Και την Πέμπτη θα είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς έχει προκηρύξει στάση εργασία στο μετρό για τις πρωινές ώρες 12 με 3 και δεν θα λειτουργήσουν καθόλου τα δρομολόγια, δεν θα γίνουν καθόλου δρομολόγια σε προαστιακό και ΟΣΕ. Μάλιστα. Άρα Τετάρτη-Πέμπτη θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ακριβώς. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές, επαναλαμβάνουμε, Κατερίνα, είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής, γιατί ξέρουμε ότι πάντα όταν έχουμε προγραμματισμένες απεργίες έχουμε και διαφοροποιήσεις πολλές φορές στα συνδικάτα των μέσων, οπότε αλλάζουν. Μέχρι στιγμής, μεσημέρι, μέχρι στιγμής, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και την αυρήνη εκπομπή να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειαστεί. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, έχουμε και επιστροφή του δακτύλιου, με ό,τι αυτό σημαίνει, και για τους παραβάτες, οι οποίοι θα επιχειρήσουν, αν και δεν κυκλοφορούν μέσα στο κέντρο της Αθήνας λόγω του δακτυλίου, θα επιχειρήσουν να κυκλοφορήσουν. Από σήμερα, λοιπόν, 31 είναι σε ισχύ και πάλι ο δακτύλιος, που είχε σταματήσει να ισχύει από το καλοκαίρι και θα κρατήσει, λοιπόν, από τώρα, από σήμερα, Δευτέρα 30 του μηνός, έως και το καλοκαίρι, το δεύτερο μήνο του καλοκαιριού, στις 17 Ιουλίου συγκεκριμένα. Να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή όσοι έχουν μέχρι τώρα άδειες, ειδικές άδειες για να μπαίνουν στο μικρό δακτύλιο, ότι δεν θα ισχύσουν από εδώ και πέρα και θα πρέπει να πάνε να κάνουν εκ νέου. Να κάνουν ανανέωση, να καταθέσουν πάλι τα απαραίτητα έγγραφα στην τροχέα Αθηνών. Αττικής. Έτσι ώστε να ανανεωθεί η άδειά τους ή να μην ανανεωθεί ανάλογα με τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους θα κινούνται. Είναι μέχρι και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Και μάλιστα, φυσικά να πούμε για κάτι άλλο που ενδιαφέρει τον κόσμο, τα πρόστιμα είναι στο τσουκτέρα. Ύψος των 100 ευρώ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια, στο ρεπορτάζ. Επιστροφή εδώ. Πάμε στο κομμάτι τώρα της Δέσποινας Βουρδάκου. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το σχετικό φιλεράκι και επιστρέφουμε. Μάλιστα, εμένα είδατε και στο φίλερ, δεν έχει σημασία. Καταλάβατε όλοι ότι έχουμε Δέσποινας Βουρδάκου τώρα. Πάμε στη Δέσποινας Βουρδάκου και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έκρηθμη κατάσταση στα hot spot, με αφορμή φυσικά
και τα γεγονότα που είχαμε χθες στο hot spot της Μόριας. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πριν πούμε γενικότερα τι συμβαίνει στα περισσότερα hot spot που επί της ουσίας είτε έχουν αναδειχθεί μέσω ρεπορτάζ είτε έχουμε ως πληροφορίες. Θέλω να κάνουμε μία αντιπαραβολή με τους έγκλειστους των φυλακών. Μπορούμε αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων να τις παραλληλίσουμε, δηλαδή τους έγκλειστους φυλακών με τους έγκλειστους μετανάστες πρόσφυγες μέσα σε ένα hot spot. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πληρώνοντας κάποιες ομάδες παρεκκλίνουσες, πλήρωσαν από τις οικονομίες τους, κάποιοι δεν τα κατάφεραν να έρθουν, πνίγηκαν. Προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα τους γιατί υπάρχει πόλεμος για ένα καλύτερο αύριο και τους εκμεταλλεύτηκαν πολλοί και διάφοροι στην κυριολεξία. Οργανωμένες ομάδες οι οποίες βγάζουν πάρα πολλά χιλιάδες ευρώ, το κάθε κεφάλι που λένε έτσι συγκεκριμένα, και βλέπουμε λοιπόν ένα είδος τράφικινγκ ανθρώπων. Ένα αυτό. Η μία πλευρά είναι αυτή. Όσοι τα κατάφεραν, πλήρωσαν και ήρθαν όπως ήρθαν, είτε από τον Εύρο, είτε από τη θάλασσα, όσοι κατάφεραν να έρθουν, ήρθαν στα νησιά μας. Εμείς είμαστε φιλόξενος λαός, σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα των άλλων και προσπαθούμε να βρούμε μια ειρηνική λύση κτλ. Όμως οι συνθήκες είναι δύσκολες, σκληρές, έτσι, και πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες. Απλά είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε μια χώρα η οποία τους διώχνει λόγω πολέμου, λόγω εμφυλίου, λόγω συμφερόντων. Και διαπιστώνουμε και από τις πρόσφατες, τα πρόσφατα επεισόδια ότι επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι το μεγαλύτερο μέρος δεν θέλουν να μείνουν στην Όχι, Ελλάδα. Βέβαια. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ, αλλά προκειμένου να σκοτωθείς, να σκοτωθεί η οικογένειά σου, να βασανίζεσαι ή ό,τι τέλος πάντων, κάνεις υπομονή, προσεύχεσαι στο Θεό και έχουμε πει ο Θεός να είναι για ειρήνη και όχι για πόλεμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι στο όνομα των Θεών γίνονται πάρα πολλοί πόλεμοι. Ασχέτως αν υπάρχει άλλα αίτια, αν άλλα είναι τα πραγματικά αίτια. Λοιπόν, και σου λέει προκειμένου να μην δεν υπάρχω στη χώρα μου, ας έρθω εδώ. Δηλαδή είναι σημείο, ναι μεν έρχονται στην Ελλάδα, αλλά από εκεί πέρα θέλουν να πάνε κάπου αλλού γιατί θεωρούν ότι θα βρουν εργασία, ένα σπίτι, θα υπάρχει ειρήνη και θα μπορούν να ζήσουν ανθρώπινα. Έτσι. Άρα, αντιλαμβάνομαι, Δέσποινα, ότι επί της ουσίας αυτό, το γεγονός ότι δεν ζουν ανθρώπινα, είναι και αυτό που δημιουργεί αυτή την έκριθμη κατάσταση μέσα στο. Σαφώς. Μόνο και μόνο οι καιρικές συνθήκες, σου λέω. Οι καιρικές συνθήκες. Δεν σου λέω πόσα άτομα είναι. Οι καιρικές συνθήκες. Η υγιεινή. Τα ρούχα, η τροφή. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία εμείς προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Δεν αδιαφορούμε, όμως είναι κάτι πολύ δύσκολο, είναι πολύ λεπτό. Έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει να κάνει και με τη χώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που χρειάζεται τη συνεργασία των άλλων χωρών για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Έτσι, χρειάζεται χρηματοδότηση, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν ειρηνικά και με το άνω θρόσκο που λέμε, να έχουν ένδυση, περίθαλψη, πολύ σημαντικό, περίθαλψη, παιδεία. Για να πεις ότι ζουν ειρηνικά. Επειδή αναφέρθηκα στην αρχή στο αρχικό μου ερώτημα και στις φυλακές και γνωρίζω πολύ καλά και την κατάσταση που υπάρχει στις φυλακές, πόσο σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους είναι το γεγονός ότι δεν, η βασική διαφορά, μία από τις βασικές διαφορές από τους κρατούμενους στις φυλακές είναι ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας εγκλεισμός. Δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται στα hot spot έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να βγουν έξω. Αυτό εκτονώνει ενδεχομένως λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, αν ζούσαν σε μια κλειστού τύπου, σε ένα κλειστού τύπου hot spot, ενδεχομένως ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Σίγουρα, σου λέει ότι εγώ δεν είμαι εγκληματίας, δεν έχω διαπράξει κάποιο αδίκημα για να είμαι φυλακισμένος. Απλά είναι κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές. Πρέπει να δούμε ποιος είναι τι, να δούμε το προφίλ δηλαδή αυτών των ανθρώπων, το profiling. Ποιος μπορεί να πάρει άσυλο και ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι οικονομικός μετανάστης, οι οποίοι υπάρχουν και κατά πόσον τι μπορεί να απορροφήσει η Ελλάδα. Απ' τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη, μέσα από όλες αυτά τα άτομα, τα χιλιάδες άτομα που έρχονται, λογικό είναι να υπάρχουν και παρεκκλίνοντες και άνθρωποι που για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα βγουν έξω από αυτούς τους χώρους
και μπορεί να κλέψουν κάτι, να αφαιρέσουν κάτι. Λοιπόν, όπου υπάρχει φτώχεια και αδιέξοδο, υπάρχει και παρέκκληση. Δηλαδή, οποιοδήποτε στη θέση τους προκειμένου να επιβιώσει, εάν δεν είχε να φάει, μπορεί να πήγαινε κάπου να αφαιρέσει παράνομα τροφή ή χρήματα ή θα πουλούσε ναρκωτικά. Δηλαδή, θα δούμε τώρα εδώ εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος με διαφορετικό τρόπο. Παλιά, το 1990, ήταν οι αλλοδαποί που ερχόντουσαν από τα Βαλκάνια, έτσι, παράνομα, και αυτοί έδιναν χρήματα σε ομάδες εγκληματικές για να τους φέρουν στην Ελλάδα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Ερχόντουσαν με τα πόδια ή με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, και τους είδαμε ότι κάποιοι τα κατάφερναν και ήταν τα φθηνά εργατικά χέρια με την παράνομη εργασία που τους εκμεταλλευόντουσαν, και άλλοι πέρασαν στο περιθώριο και στο οργανωμένο έγκλημα, διαπράττοντας διάφορα αντιδικήματα, ναρκωτικά, προστασία γυναικών, έτσι, εμπόριο όπλων. Και βλέπουμε τώρα ότι κάθε εθνότητα έχει και την παρέκκλησή της και το οργανωμένο έγκλημα και την αντίστοιχη μαφία, λοιπόν. Ένα ήταν αυτό. Τώρα, στο καινούριο αυτό πρόβλημα, σαφώς θα υπάρξουν παρεκκλήσεις. Θα ήταν αφύσικο να μην δεν υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς προσπαθούμε να τα μειώσουμε πώς. Βάζοντας κάτω το πρόβλημα, να δούμε ποιος είναι τι, ένα προφίλ. Πρέπει να γίνει προφίλ, να δούμε ποιος είναι τι και για ποιο λόγο ζητάει να έρθει στην Ελλάδα, πόσοι θα μείνουν, πόσοι θα γυρίσουν πίσω, έτσι. Πόσοι είναι παρασκηνιακοί, γιατί είδαμε ότι υπάρχει και η τρομοκρατία, άνθρωποι που εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση, λοιπόν, για τα δικά τους συμφέροντα πολιτικά και όχι μόνο. Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να δεχθούν περισσότερο ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων. Είναι εύκολο αυτό? Γιατί δεν μιλάμε για το 2015, έχουν περάσει και 4 χρόνια από το 2015, άρα δεν ξέρω, δοκιμάζονται και οι αντοχές των τοπικών κοινωνιών. Είτε στα νησιά, όπου είναι τα πρώτες υποδοχές, είτε τώρα στην αποσυμφόρηση που θα γίνει προς την πυρωτική Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε την κουλτούρα που έχουν αυτοί οι διαφορετικοί λαοί. Έτσι, κατά πόσο μπορούν να συνεννοηθούν, να σεβαστεί ο ένας τον άλλον, έτσι, και να συνυπάρξουν. Δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά πολύ, διάλογο και, όπως έχω πει και άλλες φορές, κόρσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν ούτε για να μας κάνουν κακό. Όμως, όταν μια χώρα έχει και πρόβλημα και με την εργασία και με το πώς θα ζήσεις και το επάγγελμα, όταν έρθει κάποιος άλλος, σίγουρα θα τον δεις με όχι καλό μάτι και έτσι γίνεσαι και ρατσιστής. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν λύσεις από την πολιτεία, δημιουργούνται πολλά διαφορετικά προβλήματα με αποτέλεσμα να γίνεσαι ρατσιστής. Κανένας δεν γεννιέται ρατσιστής. Γίνεται. Από τις συνθήκες, από διάφορες εγκληματικές ενέργειες που τις βρίσκεις στην καθημερινότητα. Γι' αυτό λέμε, λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και παιδεία και από τις δύο πλευρές. Και από τους πολίτες που θα δεχτούν τους ανθρώπους που έχουν άλλο τρόπο σκέψης, άλλη τροφή, άλλη ένδυση, άλλο Θεό, λοιπόν. Έπεσε το πρώτο σήμα ότι πρέπει να κλείσουμε. Το κατάλαβα. Λοιπόν, και από την πλευρά... Είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από το κοντρόλ. Των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. Δέσποινα, θέλω να σε ευχαριστήσω. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά θα το ξανασυζητήσουμε θα δούμε και πώς θα γίνουν οι διαδικασίες. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη διαδικασία από το κράτος να αποσυμφορηθούν τα νησιά πρώτης υποδοχής. Κάθε περίπτωση θα δούμε το προφίλ. Και να δούμε και το πώς αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες. Βεβαίως, πολύ σημαντικό. Γιατί ήδη από το σχεδιασμό για μοίρασμα στις 13 περιφέρειες υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ευχαριστώ θερμά, Δέσποινα. Εγώ πριν κλείσω θα αναφέρω μια σημαντική ανακοίνωση για το Δήμο Ασποπύργου. Έχουμε νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους για περίπου 35.000 ανέργους. Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασποπύργου, λοιπόν, ενημερώνει ότι αναμένεται να ανακοινωθεί η δράση προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Και σπεύσατε όσοι μπορείτε, απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας, άρα είναι μακροχρόνια άνεργοι. Οπότε όσοι πιστεύετε ότι έχετε απαραίτητα δικαιολογητικά, σπεύσετε στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασποπύργου, Σαλαμίνος 20, έτσι ώστε να ενημερωθείτε περαιτέρω και να καταθέσετε τα χαρτιά σας για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ακολουθεί μετά Σοφία Μίτιλη. Μην χάσετε Σοφία Μίτιλη σήμερα, γιατί θα σας ενημερώσει πλήρως για τις 120 δόσεις. Έχουμε, όπως μας έχει ενημερώσει και η ίδια, έχουμε ήδη επταήμερη παράταση των 120 δόσεων, αλλά και πώς μπορείτε να ενταχθείτε, ποια είναι τα δικαιολογητικά, τι χρειάζεται να καταθέσετε, γιατί έχετε μόλις 7 μέρες. Αμέσως μετά Βασίλης Σταλαμάκας, Net24 και στις 7 κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Αλεξάνδρα Ντούσκα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.